ο Νικόλαος Γιαννιός συνεχίζει κατά του εβραϊκού σοσιαλισμού λέγοντας πως η δράση του, όπως στην απεργία του 1914, γινόταν όπλο ξένων εθνικιστικών στοιχείων εναντίον της ελληνικής κυριαρχίας. Κάθε λέξη του Γιαννιού ήταν μια κραυγή για την ανάγκη να συνδεθεί το σοσιαλιστικό κίνημα με την πρωταρχική κοιτίδα του έθνους. Ο σοσιαλισμός ήταν η τελική του απόφαση. Θα έχει την εμπιστοσύνη του ελληνικού κόσμου όταν έδρα του θα είναι η ελληνική πρωτεύουσα. Όταν νους και ψυχή του θα είναι μια πλειοψηφία ελληνική. Τα σοσιαλιστικά φύλλα εξέφραζαν την ανασφάλεια ενός ανθρώπου που έβλεπε με τρόμο την εισβολή νέων δυνάμεων σε μια επικράτεια που μέχρι χθε τη θεωρούσε αποκλειστικά δική του. Γεννημένο στην Άνδρο το 1885, ο Νικόλαο Γιανιό ήταν ένα σχολαστικό διανοούμενο που είχε γνωρίσει τι σοσιαλιστικέ ιδέε στο Παρίσι όταν βρέθηκε εκεί για σπουδέ. Η πορεία του υπενθυμίζει τι διεθνικέ διαστάσει στη συγκρότηση τη γενιά των Ελλήνων σοσιαλιστών στο γύρισμα του αιώνα. Η σκέψη του είχε διαμορφωθεί μέσα από την ιδέα τη ανάγκη συγχρονισμού τη ελληνική κοινωνία με το αδιαμφισβήτητο υπόδειγμα τη Δυτική Ευρώπη και η δράση του είχε συνδεθεί με την εισαγωγή των σοσιαλιστικών ιδεών στην ελληνική επικράτεια. Η κινητικότητα δεν έλειπε από τη ζωή του, αλλά το κέντρο αναφορά του ήταν σταθερά η Ελλάδα. Το 1910, όταν ζούσε στην Κωνσταντινούπολη, ο Γιάννιο είχε πρωτοστατήσει στη συγκρότηση μια κατά βάση ελληνική σοσιαλιστική ομάδα, που μιλούσε μεν για την ανάγκη ένωση των εργατών ανεξαρτήτω εθνότητα και θρησκεύματο, αλλά από την άλλη είχε το βλέμμα τη στραμμένο σε όσα συνέβαιναν στο ελληνικό κράτος. Υπό αυτή την έννοια ακολουθούσε, ειδικά ο Γιαννιός, μία διασπορική παράδοση, όπου οι διανοούμενοι που βρίσκονταν έξω από τα όρια της χώρας λειτουργούσαν ως παιδαγωγοί της μελλοντική της διαμόρφωσης. Όταν απελάθηκε από την Κωνσταντινούπολη, ο Γιαννιός εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου κατοχυρώθηκε ως η κατεξοχήν αυθεντία του κινήματος το σοσιαλιστικό κέντρο το οποίο είχε ιδρύσει από το πατάρι ενός καφενείου στα εξάρχεια λειτουργούσε ως χώρος σοσιαλιστικής μόρφωσης και φαντασιακής σύνδεσης με το Διεθνές Σοσιαλιστικό Κέντρο. <coughs> Σε αυτή τη γεωγραφία το πρότυπο του Γιαννιού βρισκόταν στην Ευρωπαϊκή Δύση και ειδικότερα στη Γαλλία, την οποία είχε γνωρίσει από κοντά. Αυτό εξηγεί, εξηγεί και τη σχετική του αδιαφορία για τη Θεσσαλονίκη και τις μηδενικέ στην πράξη επαφές με το σοσιαλιστικό κίνημα των Βαλκανίων. Το σοσιαλιστικό κέντρο είχε στραμμένη την προσοχή του στη μόρφωση νέων μελών στην σύνδεση με τα εργατικά σωματεία της Αθήνας και του Πειραιά και τον ανταγωνισμό με τον σύνδεσμο των εργατικών τάξεων του Πλάτωνα Δρακούλη. Από τον Νικόλαο Γιαννιό δεν έλειπε η υπομονή. Αυτό που τον ενδιέφερε ήταν η συστηματική σοσιαλιστική προετοιμασία που νομοτελειακά κάποια στιγμή θα μεταμόρφωνε τη μικρή και συνεκτική του ομάδα σε μαζικό πολιτικό ρεύμα. Τώρα όμως ήταν αντιμέτωπος με την κρίση του δημιουργήματός του. Το Σοσιαλιστικό Κέντρο είχε διαλυθεί ύστερα από την αποχώρηση των νεότερων συντρόφων του, οι οποίοι έλκονταν από το αντιπολεμικό μήνυμα της Εργατικής Σοσιαλιστικής Οργάνωσης της Θεσσαλονίκης. Η αρχική επιφυλακτικότητα απέναντι σε ανθρώπους όπως ο συνομιλικός του Αβραάμ Μπεναρόγια μετασχηματιζόταν οριστικά σε ανοιχτή αντιπαλότητα. Η έκδοση των σοσιαλιστικών φίλων ήταν η αντίδραση στην αλλαγή που συντελούνταν. Τα κείμενα απηχούν οργή. Αυτή κατευθυνόταν καταρχά προ εκείνου που είχαν επιλέξει να συνεργαστούν με την Φεντερασιόν, όπω ο Φοιτητάκο Σίδερη, αλλά και αντισημιτισμό, ο τελευταίος δεν ήταν άγνωστος στο σοσιαλιστικό σύμπαν. Όταν ο Γιαννιός περιέγραφε τον Μπεναρόγια ως τον εργάτη με το παντουφλώδες σαγόνι, στην ουσία αντλούσε από μια πλούσια δεξαμενή της γαλλικής ριζοσπαστικής σκέψης, όπου ο αντισημιτισμός ήταν το σημείο συνάντηση της κριτικής στον οικονομικό παρασιτισμό και των εμπεδομένων φιλετικών στερεοτύπων. Δεν ήταν μόνος, αν ο σοσιαλισμός, έλεγε ο Κώστας Χατζόπουλος, μεταφραστής του Μάρξ από το Μόναχο, καταντήσει παγκόσμιο εβραϊκό κίνημα, θα τον εσυχαθώ. Η αποστροφή μετά το 1912 δεν ήταν μόνο θεωρητική. Ο ελληνικός σοσιαλισμός, όπως είχε επιβεβαιώσει η εκλογική αναμέτρηση του 1915, ήταν και εβραϊκός. Στο έδαφος αυτό, ο Γιαννιός υποστήριζε την ανάγκη εξελινισμού του κινήματος, Απηχώντα εκείνη τη στιγμή ευρύτερε ιδεολογικέ ανησυχίε που σχετίζονταν με την ενσωμάτωση των νέων χωρών στην ελληνική επικράτεια. Οι κάτοικοι του ήταν Έλληνε, στο βαθμό που δέχονταν την Πρωτοκαθεδρία και του όρου τη παλαιά Ελλάδο. Στο πλαίσιο αυτό, η Φεντερασιόν όφιλε να ακούσει και να δεχτεί τι επιταγέ των σοσιαλιστών του τόπου, ενό τόπου που η οργάνωση από την Θεσσαλονίκη τώρα πρωτογνωρίζει. Οι Έλληνες σοσιαλιστές διεκδικούσαν το κίνημά τους πίσω. Ο δικός τους σοσιαλισμός ήταν προσδιορισμένος από το πρίσμα του έθνους. Ε, τη θέση αυτή συμπυκνώνει μία και μόνο δηλωτική φράση. Το 1907 κυκλοφόρησε στην Αθήνα το βιβλίο του Γεωργίου Σκληρού «Κωνσταντινίδη. Το κοινωνικό μας ζήτημα». Στην ιστορία της κοινωνικής κριτικής και του σοσιαλιστικού κινήματος η έκδοση αυτή κατέχει ξεχωριστή θέση. Ο Σκληρός με άκαμπτο τρόπο ανέλυε πως ο θαυμάσιο προοδευτικός νόμος της εξελίξεως θα οδηγούσε την εργατική τάξη στην εκπλήρωση της ιστορικής της αποστολής προκειμένου η χώρα να βαδίσει στο τελειότερον κοινωνικό μέλλον. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κείμενο για του πολλαπλού τρόπου ενιολόγηση του κοινωνικού ζητήματο. Η ιδέα του ταξικού ανταγωνισμού διαπλέκεται με την αναζήτηση βιολογικών αναλογιών για την επικράτηση του ισχυροτέρου και μετασχηματίζεται σε εργαλείο εξυπηρέτηση τη πρόοδου του έθνου. Δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό σημείο για αυτή τη συνομιλία εθνικού και κοινωνικού ζητήματο από την κρίσιμη προστίκη με την οποία ο Γεώργιο Σκληρό αναδιατυπώνει την εναρκτήρια πρόταση του Κομμουνιστικού Μανιφέστου κυρίως η πίν, όλη η παγκόσμια ως ιστορία, δεν είναι άλλο τι παρά ατελεύτητο σειρά αιωνίου πάλης, κοινωνικών τάξεων και εθνών αναμεταξύ των. Αυτή η προσθήκη και εθνών <laughs> αλλάζει όλη την εικόνα. <laughs> Ο σκληρός εξήγηλε μια αυστηρή πραγματεία για το κοινωνικό ζήτημα αλλά εν τέλει έγραψε ένα επιδραστικό βιβλίο για το εθνικό ζήτημα. Αν και ο οραματικός στόχος ήταν η σοσιαλιστική κοινωνία, ο διανοητικός ιδρώδρομος που οδηγούσε εκεί περνούσε μέσα από τα έφορα λιβάδια της εθνικής ολοκλήρωση.